πρέπει το αυτοκίνητο να είναι στο ρελαντί και να ζεσταθεί ή πρέπει να είναι στο δρόμο και να ζεσταθεί. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των The Upgrade, είμαι ο Πάνος. Λοιπόν, σήμερα ακούστε τι θέμα έχουμε. Έχω σκεφτεί εδώ και καιρό να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά θέλω ουσιαστικά τη βοήθεια τη δική σας για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα γενικό ή να δούμε λίγο τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Είναι κάποια θέματα τα οποία αφορούν το αυτοκίνητο και υπάρχουν σε κάθε συζήτηση που γίνεται μεταξύ ανθρώπων που ασχολούνται με το αυτοκίνητο και γενικά τα βλέπω σε κάθε βίντεο, υπάρχουν από κάτω σαν σχόλια όταν βλέπουμε κάποιο αυτοκίνητο κτλ. Λοιπόν, ποια είναι αυτά? Πάμε στο πρώτο. Στρώσιμο κινητήρα αυτοκίνητου. Παίρνουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο το αγοράζουμε καινούριο και συνήθως ο αντιπρόσωπος προτείνει να κάνουμε κάποιο στρώσιμο το οποίο να είναι γύρω στα 1000 χιλιόμετρα. Ανάλογα κιόλας στο κάθε αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλοί που πλέον λένε ότι τα αυτοκίνητα, τα μοτέρ ουσιαστικά τεστάρονται, και αυτό δεν το λένε πολλοί, νομίζω είναι και κανονικά ισχύει, ότι τα μοτέρ όλα γίνονται μια δοκιμή πριν βγουν ουσιαστικά στο δρόμο και μπουν πάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε όλα τα μοτέρ ουσιαστικά ζορίζονται λίγο πιο πριν βγουν για να δουν ότι αντέχουν τα μέταλλά τους κτλ. Οπότε θεωρητικά έχει ζοριστεί ήδη το μοτέρ, δηλαδή έχουν γίνει κάποια χιλιόμετρα ήδη πάνω σε αυτό το μοτέρ για να επιβεβαιωθεί ότι δουλεύει σωστά και όλα αυτά. Οπότε έχει κάποιο νόημα να το στρώσεις. Οπότε εμένα σαν γνώμη δική μου είναι ότι καλό είναι ουσιαστικά όντως τα πρώτα χιλιόμετρα να προσέξεις λίγο παραπάνω, γιατί ναι μεν έχουν γίνει κάποιες δοκιμές στο αυτοκίνητο και στο μοτέρ. Αλλά καλό είναι να προσέξεις εσύ για κάποια χιλιόμετρα, δηλαδή γύρω στα 1000 χιλιόμετρα δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολλά για ένα αυτοκίνητο. Οπότε εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό και για σένα ουσιαστικά που πήρες αυτοκίνητο να περιμένεις 1000 χιλιόμετρα ξέρω για να το χρησιμοποιήσεις κανονικά. Βέβαια και αυτό είναι ανάλογα το στρώσιμο που λένε. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να πηγαίνεις μέχρι 3000 στροφές, κάποιοι να μην πιάσεις παραπάνω χιλιόμετρα, κάποιοι να μην το ζορίζεις. Οπότε είναι πολλά. Γράψτε μου εσείς τι πιστεύετε για το στρώσιμο. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι για την κατανάλωση του αυτοκινήτου. Έχω προσέξει και είχα αυτή τη συζήτηση και με τον αδερφό μου αρκετές φορές και ακόμα δεν έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα να δούμε τι ισχύει. Όταν είσαι σε μια κατηφόρα, ωραία, με 120-130 χιλιόμετρα ας πούμε σε μια εθνική και δεν θες να τρέξεις ουσιαστικά και θες να κάνεις καλύτερη κατανάλωση, συμφέρει καλύτερα να κρατήσεις πάνω την Πέμπτη και να πηγαίνεις με την Πέμπτη κατεβαίνοντας σε κατηφόρα και ας κόβει κάποια χιλιόμετρα ή αν να βάλεις νεκρά? Πολλοί λένε ότι ουσιαστικά η νεκρά τρώει παραπάνω βενζίνη. Το άκουσα σε ένα βιντεάκι, δεν θυμάμαι ποιο βιντεάκι ήταν. Λέει ότι τρώει παραπάνω βενζίνη. Θεωρητικά, εγώ το σκέφτομαι ότι εφόσον βάζεις Πέμπτη και το γρανάζει, κρατάει κάποια χιλιόμετρα και αρχίζει και σου κόβει έστω και λίγο, που εντάξει στα 120-130 δεν μπορεί να κόψει πολλά, αλλά κάτι σου κόβει, ότι θεωρώ ότι εφόσον σου κόβει έστω και αυτά τα λίγα χιλιόμετρα, ότι θεωρητικά έχεις παραπάνω κατανάλωση. Τώρα στην νεκρά δεν βρίσκω το λόγο τον οποίο να έχει παραπάνω κατανάλωση από ό,τι π.χ. να βάλεις μία Πέμπτη ή μία Νέκτη αν έχει το αυτοκίνητο. Για γραφτούμε και γι' αυτό να δούμε ποια είναι η γνώμη σας σε αυτό. Τρίτο, όταν ξεκινάνε κάποια αυτοκίνητά τους, είτε είναι turbo, είτε είναι ατμοσφαιρικό, είτε είναι οτιδήποτε, θερμαίνουν το αυτοκίνητό τους, να το ζεστάνουν ουσιαστικά. Αυτό χρειάζεται ούτως ή άλλως, αυτό δεν το συζητάμε, χρειάζεται να ζεσταθεί το αυτοκίνητο ή όχι, αυτό δεν υπάρχει συζήτηση. Η συζήτηση είναι συγκεκριμένη. Πρέπει το αυτοκίνητο να είναι στο ρελαντί και να ζεσταθεί ή πρέπει να είναι στο δρόμο και να ζεσταθεί? Κάποιοι έχω δει, π.χ. κρατάνε το αυτοκίνητό τους 2, 3, 4, 5 λεπτά μέχρι να ανεβάσει θερμοκρασία, το κρατάνε στο ρελαντί και ξεκινάνε μετά. Εγώ τουλάχιστον σαν σκέψη δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να μείνει στάσιμο το αυτοκίνητο και να ζεσταθεί στάσιμο. Καλό είναι να κάνει κάποια χιλιόμετρα, τα οποία θα τα κάνει μεν με χαμηλές ταχύτητες, χωρίς πολύ ζόρισμα, χωρίς πολλές στροφές κτλ. Απλά με χαμηλή ταχύτητα και όλα αυτά να μην ανεβαίνουν πολλές στροφές μέχρι να ουσιαστικά
να ετοιμαστούν τα λάδια, να πάρουν θερμοκρασία όλα τα υγρά που έχει μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί το περισσότερο πρόβλημα είναι αυτό, το θέμα των υγρών. Να έχουν ζεσταθεί ουσιαστικά όλα τα λάδια, να έχουν έρθει στην ιδανική θερμοκρασία, έτσι ώστε από εκεί και πέρα μετά να μπορείς να το ανοίξεις κανονικά και να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Οπότε, σαν σκέψη, εγώ έχω το δεύτερο, όχι ρελαντί, να το χρησιμοποιείς κανονικά, απλά σε χαμηλότερα, πιο ήρεμα, πιο ήρεμα. Το τέταρτο, που είναι και αυτό με αυτό το θέμα πάλι, είναι όταν πας να σβήσεις το αυτοκίνητό σου, να το κρυώσεις πριν. Πάλι υπάρχουν δύο σκέψεις. Υπάρχει αυτή μία που πάλι κάποιος το αφήνει σταματημένο με ρελαντί να ουσιαστικά να ηρεμήσει το αυτοκίνητο θεωρητικά. Και υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν μια πιο συντηρητική οδήγηση στο τέλος, λίγο πριν σβήσουν το αυτοκίνητο, εφόσον γνωρίζεις το που θα πας. Οπότε μπορεί να έχεις μια σκέψη, μην πας και ξέρω εγώ πιάνεις κόφτη και σταματάς, απλά το σβήνεις και τέλος. Εγώ πάλι είμαι στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή προσπαθώ όταν ξέρω που είναι να πάω, να κόψω λίγο ρυθμούς, έτσι ώστε όταν θα φτάσω στο σπίτι μου ή στο χώρο που θέλω να πάω, να μην έχω τόσο μεγάλες θερμοκρασίες στα λάδια μου και όλα αυτά, οπότε να έχουν πέσει λίγο όλα. Και μετά από εκεί πέρα το σβήνω κανονικά, δηλαδή μόλις φτάσω το σβήνω. Δεν το κρατάω ποτέ στο ρελαντί. Εκτός και αν τυχόν δεν έχω προλάβει να το χαμηλώσω, γιατί κάτι μπορεί να έτυχε, να πάτησα κάποια στιγμή παραπάνω γκάζι ή οτιδήποτε, να χρειάστηκε κάπου αναγκαία ή κάτι άλλο. Και μετά έφτασα στον προορισμό μου χωρίς να έχω κάνει ουσιαστικά αυτό το σβήσιμο που θέλω να κάνω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ναι, εκεί μπορώ να τα αφήσω λίγο στο ρελαντί και μετά να το σβήσω. Οπότε γράψτε μου και γι' αυτό, γιατί και γι' αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας, γιατί βλέπω πάρα πολλές νόμες πραγματικά. Και πάμε στο τελευταίο. Λοιπόν, το τελευταίο που έχω σαν σκέψη και γενικά το βλέπω και αυτό και δεν έχω δει κάποια σαφή απάντηση που να είναι σίγουρη, ξέρω εγώ, είναι για το στρώσιμο στους δίσκους τετακάκια. Λοιπόν, κάποιοι, εμένα που μου λέγανε ουσιαστικά το στρώσιμο στους δίσκους, ότι γενικά καλά σίγουρα θέλει κάποιο στρώσιμο στην αρχή, επειδή είναι τα κάκια και οι δίσκοι καινούργιοι, οπότε θέλουν να έχουν μια πρώτη επαφή κτλ. Θεωρώ εγώ έτσι πάντα. Έχω ακούσει δύο περιπτώσεις. Μία, ότι πρέπει απλά να πατάς τα απαλά τα φρένα, χωρίς να τα κρατάς πάρα πολύ πατημένα, έτσι ώστε να μην ζεσταθεί πολύ ο δίσκος στο τακάκι. Και το άλλο είναι παρατεταμένο φρενάρισμα. Οπότε να το πατάς, να αφήνεις, έτσι ώστε να είναι ακόμα λιγότερη η επαφή που έχει το ένα με το άλλο. Σίγουρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να το κουράζεις πάρα πολύ όταν είναι καινούργια τακάκια και καινούργιοι δίσκοι, γιατί σίγουρα τα υλικά είναι ακόμα φρέσκα, δεν έχουν ακόμα την κατάλληλη τριβή κτλ. Και πιστεύω ότι κάτι μπορεί να κάψει είτε τους δίσκους να υπερθερμανθούν, είτε το τακάκι να αποκτήσει μια κρούστα μπροστά και να μην μπορείς να έχεις καλό φρενάρισμα. Οπότε γράψτε μου και εσείς τι πιστεύετε. Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι να μην κάνεις πολύ απότομα φρεναρίσμα και να μην κρατάνε πάρα πολύ ώρα. Και σίγουρα όταν πιάνεις πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, τόσο πιο μεγάλη φθορά κάνεις στο δίσκο, στις αρχές κιόλας, γιατί ζεσταίνεται και το τακάκι και ο δίσκος. Οπότε γράψτε μου και γι' αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο, δεν ήθελα να δω κάτι άλλο. Απλά θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Θέλω να κρατήσω μικρό γενικά το βίντεο, έτσι ώστε το θέμα να είναι όλα στα σχόλια, για να μπορέσω να δω και εγώ τι πιστεύετε και να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα επιτέλους για αυτό το θέμα. Γιατί δεν πιστεύω ότι έχουν λυθεί αυτά τα όλα αυτά που σας λέω. Θα δείτε ότι αν υπάρξουν όντως σχόλια πολλά, θα δείτε ότι ο καθένας έχει διαφορετική άποψη για το καθένα. Και καλό είναι να μου γράψετε γιατί το πιστεύετε αυτό. Μην μου γράψετε εγώ πιστεύω το πρώτο. Τέλος. Οπότε γράψτε μου στα σχόλια κάτω, θέλω να δω λίγο τις απόψεις ολονών, να τα δούμε λίγο και να τα συζητήσουμε. Οπότε αυτά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι το The Upgrades να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γεια σας! I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war!